κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα θέμα τώρα που έχει παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ποιο είναι αυτό? Ακούστε το. Μανώλης Πανάκη, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Νίκο. Για πες μας, μια φοβερή οικολογική, πώς να το πω τώρα, πρωτοτυπία, το πώς σεβόμαστε το περιβάλλον. Ναι, κοίτα, το έργο έχει ξαναπαιχτεί αρκετές φορές. Είναι το ίδιο κακόγουστα σκηνοθετημένο και δυστυχώς έχει πάντα τους ίδιους πρωταγωνιστές. Που σημαίνει ότι παρά τις όποιες αντιδράσεις από τους κατοίκους και τους φορείς της περιοχής, δεν εισακούεται τίποτα. Δηλαδή, στην ουσία φαίνεται ότι τα αυτιά τους, εννοώ των αρμοδίων, είναι ερμητικά κλειστά. Ο λόγος για το αμαρτωλό λιμάνι του Καστρίου στην περιοχή του Κερατόκαμπου, το οποίο έχει προσαμωθεί για άλλη μια φορά, το ίδιο έργο επαναλαμβάνω, και βεβαίως έγινε μια δημοπρασία προκειμένου να αποαμωθεί το λιμάνι και να μπορούν τα σκάφη της περιοχής να ελιμενίζονται. Την ευθύνη, εξ όσων έχω μάθει, την έχει όλοι, με μια διαφορά, ότι η άμμος, αντί να διασκορπιστεί στην ευρύτερη παραλιακή περιοχή, που θα ήταν και το λογικό, γιατί από εκεί η άμμος ήρθε, η άμμος φορτώνεται σε φορτηγά από τον εργολάβο, αποδικεύεται προς το παρόν σε μια περιοχή ανάμεσα στο Καστρί και στη Δέρματο, δίπλα από τον βράχο του Ληστή, για να καταλάβουν και οι ακροατές που μας ακούν, και βεβαίως από εκεί μετά θα δημοπρατηθεί, από ό,τι επαναλαμβάνω έχουμε μάθει, και θα γίνει αντικείμενο εμπορίου. Θα δημοπρατηθεί η άμμος, ναι. Θα δημοπρατηθεί η άμμος, ναι. Ποιος θα τη βγάλει στη δημοπρασία, Μανώλη, την άμμο? Αυτό είναι ένα ζήτημα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν κατάλαβα αυτό το εμπόρευμα σε ποιον ανήκει για να το δημοκρατήσει. Η άμμος είναι μέρος του συστήματος, του εδαφικού συστήματος και του θαλάσσιου πλούτου της προκύσης μας. Μόλις επικοινώνεις η Ελένη με τον κύριο Μπρά. Ναι. Είναι δουλειά του Δήμου, λέει. Ο Δήμος τη δημοκρατεί. Είναι αλήθεια? Για πάρει και το Δήμαρχο, Ελένη. Για να ακούσουμε και το Δήμαρχο. Για πάρει και το Δήμαρχο να ρωτήσεις. Γιατί αν είναι έτσι τα πράγματα, τότε είναι ακόμα πιο άσχημα οι εξελίξεις. Για να βγάλουμε το Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος μια χαρά μας τα λέει. Έχουμε τον κύριο Γρυλιονάκη στην άλλη γραμμή. Είναι από το Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι... Δημοτικό Σύμβουλο είναι ο κύριος Γρυλιονάκης. Τι είναι? Είναι επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Ναι, κύριε Γρυλιονάκη, με ακούτε? Ναι, σας ακούω, κύριε Ψηλάκη. Καλημέρα. Από εσάς προέρχεται τελικά η καταγγελία, αυτό έμαθα, ε? Ναι, από μένα έχει ξεκινήσει, καθώς το αντιλήφθηκα χθες αργά. Δεν γνωρίζαμε καν ότι έχει ξεκινήσει η εργολαβία. Παρατήρησα, είδα τα μεγάλα τρία ξενικά τα οποία μεταφέραν την άμμο από το λιμάνι του Καστρίου Κερατοκάμπου και κινητοποίησα κάποιο κόσμο μέσα από μέσα δικτύωσης, κοινωνικής δικτύωσης ή οτιδήποτε, παίρνοντας τηλέφωνα προς πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς, ώστε να δούμε πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Ναι, η άμμος τώρα μαζεύεται κάπου εκεί στο βράχο του Ληστή, και συμβολική ονομασία νομίζω, στο βράχο του Ληστή, μια χαρά είναι εκεί. Ναι. Και τον... αυτή τη στιγμή ναι, εκτελείται μια εργολαβία καθαρισμού από σάμμους των λιμανιών του Νότου. Παλιά αμαρτία, ναι. Του Τζούτουρα, του Κερατοκάμπου, Καστρίου και της Άρβης, με ανάδοχο εργολαβική εταιρεία, και ανατεθεί αρχή είναι όλοι, ο οποίος έχει αναλάβει και την διαχείριση των λιμανιών του Νότου. Αυτή τη στιγμή όμως αφαιρείται, όπως είπε και ο κύριος Πανάκης, από το λιμάνι του Καστρίου και μεταφέρεται σε χωράφι, ένα κύριε Γρυλιονάκη, τι θα γίνει αυτή η άμμος στο τέλος? Και ο οποίος θα δημοπρατηθεί προς όφελος της κτηματικής υπηρεσίας του Δημοσίου. Όπως είπατε, το πιθανότερο στις υποχρεώσεις του Δήμου είναι αυτός να κινήσει τη διαδικασία της. Περιμένετε να δούμε τι θα μας πει ο Δήμαρχος. Είναι στη γραμμή. Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα κύριε Ψηλάκη. Τι γίνεται τώρα με την άμμο εκεί πέρα? Κοιτάξτε, κύριε Ψηλάκη, ο Δήμος εδώ πέρα δηλαδή πληρώνουμε αυτές τις αμαρτίες του παρελθόντος. Αυτοί που κάποτε εγγενίαζαν τα λιμάνια, διότι από εκεί ξεκινήσανε δυστυχώς οι ευθύνες. Τότε ήρθε ο Υπουργός της Κυβερνήσεως και εγγενίαζε τα λιμάνια, λιμάνι που
αποδείχθηκε χωρίς μελέτη, χωρίς αυτομηχανική και όλα αυτά, και δημιούργησε όλα αυτά τα προβλήματα. Κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Την ΑΠΑΜΟ στο λιμανιού την έχει αναλάβει όλοι, έχει βγάλει τη δημοπρασία, όλοι έχει κάνει σύμβαση με τον ανάδοχο. Εμείς κάναμε και προσωπικά εγώ ένα έγγραφο, διότι μέχρι και τα προηγούμενα χρόνια ζητούσαμε εγγράφος και μας δινόταν, και δινόταν η άδεια και η άμμος επανατοποθετούνται κατά μήκος παραλίας. Το ίδιο έπαιξα και εγώ αρχές Ιουνίου όταν ζητήθηκε η γνώμη μου. Και λέω η άμμος να επανατοποθετηθεί. Η χτηματική υπηρεσία του Δημοσίου απάντησε ότι αυτό δεν επιτρέπεται, δεν μπορεί να επανατοποθετηθεί η άμμος κατά μήκος αυτή και ότι είναι θέμα δικό της να περισυλλέξει την άμμο, διότι είναι θέμα του ελληνικού δημοσίου και στη συνέχεια είναι θέμα, δουλειά δική της στην επιγκέντρωση. Άρα λοιπόν, από ό,τι γνωρίζω, η χτηματική υπηρεσία δεν έδινε άδεια υπογραφής σύμβασης στον όλη για την απάμωση των λιμανιών, εάν δεν υπήρχε ο όρος ότι κάπου θα φυλαζόταν η άμμος. Από εκεί και μετά, οι διαδικασίες αυτές πράγματι προχώρησαν, εναποτίθεται η άμμος κάπου και είναι περιουσία του ελληνικού δημοσίου και της χρηματικής υπηρεσίας, η οποία πρέπει να κληθεί και να δώσει απάντηση. Εμείς, η θέση μας ήταν εξ αρχής ότι η άμμος πρέπει να επανατοποθετηθεί. Δυστυχώς, κύριε Ψηλάκη, αυτή τη στιγμή έχουμε δύο λιμάνια τα οποία είναι αμμοπαγίδες. Τα λιμάνια αυτά είναι άχρηστα. Μόνο προβλήματα έχουν καταστρέψει μια περιοχή. Το φωνάζουμε, το ξαναφωνάζουμε. Δυστυχώς δεν ακούει κανείς. Αυτοί που έφεραν σε μια αυτή κατάσταση σήμερα δεν βγαίνουν ούτε να προωθούν ούτε να φανούν. Και ερχόμαστε εμείς να λύσουμε τι. Με τι μέσα, με τι δυνατότητες. Σας φόρτωσαν, δήμαρχε, σας φόρτωσαν προβλήματα, όχι λιμάνια. Γιατί εγώ θυμάμαι όσα χρόνια μιλάμε για λιμάνι στην περιοχή αυτή, το μόνο που λέμε είναι ότι πρέπει να απαμωθεί. Τίποτα άλλο. Φύγε με φύγε άμμος. Δηλαδή, είπατε σωστά τη λέξη αμμοπαγίδες, γιατί δεν έγινε μια μελέτη. Είναι, αλλά βέβαια, ποιος θα πληρώνει αυτά τα επίχειρα τώρα. Κύριε Ψηλάκη, τόσο πρόχειρα ήταν που αυτή τη στιγμή ούτε η ηλεκτροδότηση δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή δεν υπάρχουν ούτε τα τιμολόγια για να μπορέσει να ηλεκτροδοτηθεί το λιμάνι και αναγκάζει ο Δήμος να χωροθετήσει πλατεία για να το ηλεκτροδοτήσει. Σας είπα, είναι μια δυστυχώς μια καυτή πατάτα που είναι στα χέρια μας. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο. Εμάς η άποψή μας από την Δημοτική Αρχή ότι η άμμος πρέπει να επανατοποθεθεί κατά μήκος παραλίας. Η χτιμική υπηρεσία απειλεί ακόμα και με εισαγγελία να διωχθούμε ποινικά εάν γίνει κάτι τέτοιο. Δήμαρχε, ένα λεπτό. Πόσοι άμμος. Ένα λεπτό, παρακαλώ πολύ, να δούμε τι θα γίνει. Την άμμο αυτή λοιπόν θα δημοπρατήσουν υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Δεν έχει καμιά δουλειά ο Δήμος, κύριε Ψηλάκη, σε αυτό το θέμα. Να το ξεκαθαρίσουμε, επειδή ακούσε προηγούμενα ότι ο Δήμος είναι δουλειά του Δήμου. Και όχι, ο Μπράς το είπε, δεν το είπα εγώ. Ο κύριος Μπράς το είπε. Ο κύριος Μπράς δεν είναι ενημερωμένο. Δεν είναι ενημερωμένος. Αυτή τη διαδικασία την έχει αναλάβει η χτηματική υπηρεσία. Ο Δήμος δεν εμπλέκεται πουθενά. Στο μόνο που μας ζητήσαν από εμάς είναι να υπάρχει ένας μηχανικός για να παραλάβει το λιμάνι ότι έχει απαμωθεί σωστά. Τίποτα λιγότερο όπως γινόταν όλα αυτά τα χρόνια. Για τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Περιμένετε, δήμαρχε, περιμένετε λίγο. Ναι, ορίστε. Νίκο, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Δήμαρχο το εξής. Ποιος είναι ο φορέας που υλοποιεί το έργο, ποιος είναι αυτός που έχει αναθέσει την εργολαβία. Το είπε όλοι, το είπε, Μανώλη, το είπε όλοι. Όλοι. Ναι, ναι, όλοι. Ο Αγαλισμός Λιμένος Ηρακλείου. Ναι. Γιατί ο κύριος Μπράς λοιπόν μας λέει ψέματα. Ποιος? Ο κύριος Μπράς. Ο κύριος Μπράς, δεν ξέρω τι. Τι να πω. Μας είπε ο Δήμος. Εγώ τι να πω τώρα. Να πω ότι ο ένας είναι ψεύτης, ο άλλος είναι αλήθεια. Ξέρω εγώ τι να πω. Μανώλη, για τις ευθύνες, αγαπητέ Μανώλη, ένα λεπτό, Δήμαρχε. Ξέρεις για τις ευθύνες ότι παίζεται πάντα ένα μπαλάκι. Εγώ δεν έχω λόγους να αμφισβητήσω τον Παύλο τον Παριτάκη. Δεν έχω λόγους να πω ότι αυτό που λέει τώρα δεν είναι έτσι. Δεν ξέρω, μήπως δεν είναι ενημερωμένος ο κύριος Μπράς. Το θέμα είναι τώρα, ούτε και εγώ αμφισβητώ τα όσα λέει ο Δήμαρχος. Το θέμα είναι ο κύριος Μπράς οφείλει να βγει, αφού μας ακούει και είναι βέβαιο ότι μας ακούει, να βγει και να πει ότι ναι, δεν είναι ο Δήμαρχος, δεν είναι ο Δήμος υπεύθυνος, αλλά είμαστε εμείς. Και βεβαίως εμπλέκεται και η χρηματική υπηρεσία του Δημοσίου. Συζητάμε για εκατοντάδες κυβικά μου, τα οποία είναι μέρος του οικοσυστήματος και τα οποία γίνονται αντικείμενο εμπορίου. Έτσι. Και βεβαίως να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο κύριος Δήμαρχος, το εξής πολύ απλό. Την ίδια περίοδο που γινόταν αυτά τα αμαρτωλά λιμάνια,
εγκριτό και παραβίστο με απίστευτες παραβάσεις. Με απίστευτες παραβάσεις. Περίμενα να βρουν ένα άνθρωπο να φτιάχνει ένα κοτέτσι και να πάνε να του ρίξουν τα πρόστιμα και το ΙΚΑ και ο Μπίκας και δεν ξέρω ποιος άλλος. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι εντάξει έχουμε αυτή τη στιγμή ένα δεδομένο. Μανώλη, ο Μπίκας και ο Δίτσας και ο Δίξας είναι η φράση. Περίμενε λίγο γιατί υπάρχει μια παρέμβαση να την ακούσουμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Είμαι ο πρόεδρος του χώρου του κράτου, Ψαρολογάκη λέγομαι. Ναι, κύριε Ψαρολογάκη. Είμαι στο Ηράκλειο και μόλις είχα πάει στην Οδική Υπηρεσία για αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, εγώ έχω επεμβεί πάρα πολύ, έχω μιλήσει πάρα πολύ με την θυματική υπηρεσία, διότι όλοι μας λέει ότι η χτιματική θα σας πει που θα βάλετε την άμμο. Η χτιματική λοιπόν μου λέει ότι την άμμο, πριν ένα μήνα, δύο μήνες, ότι θα βρείτε ένα χωράφι που θα τοποθετηθεί η άμμος και θα την ογκομετρήσουμε εμείς. Μόλις θα βγει στο λιμάνι θα την ογκομετρήσουμε. Εγώ λοιπόν αρνηθήκαμε και λέμε ρε παιδιά, εάν πάρετε την άμμο αυτή που θα βγει 2-3 χιλιάδες κυβικά άμμος, κάθε χρόνο αυτό αν βγαίνει η άμμο και πάει κάπου σε ένα χωράφι, δυστυχώς οι παραλίες του Κρασιού και Αρδοκάμπου θα γίνουν όπως είναι και τώρα πέτρες. Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν μπάνι οι άνθρωποι. Τώρα πήγα λοιπόν μόλις με την υπηρεσία από εκεί κάθε μέρα τώρα και άκουσα το ράδι και το λέει. Μου λέει η κυρία Ξοδουλάκη, πρόεδρε μου λέει, εγώ για να κάνω αυτό που μου λένε να βάλει την άμμο προς τις παραλίες πέρα πρέπει να κάνουμε ολόκληρη σύσκεψη εδώ, μελέτες. Μα δεν γίνεται έτσι, λέω, θα σταματήσει το έργο. Να σταματήσει κύριε Ψηλάκη. Δεν μπορούμε η άμμος να... Εγώ είχα κάνει επανάσταση ότι η άμμος πραγματικός πρέπει να μείνει εκεί. Αφού είναι εκεί, αν βγάλουμε κάθε χρόνο την άμμο, την πετάμε. Για ένα λεπτό, πρόεδρε. Αν λοιπόν πούμε ότι πάει σε ένα χωράφι, σε τι είναι το χωράφι θα πάει, στον μπάρμπα σου? Έχω βρει χωράφι, βρήκαμε χωράφι. Το βρήκα το χωράφι. Εκεί που τη βάλαμε λέει την άμμο, ναι. Ένα λεπτό παρακαλώ. Για μισό λεπτό. Ποιος μιλάει, ορίστε. Ποιος είστε εσείς? Ο Γριλιονάκης είμαι, Ναι, κύριε Γριλιονάκη, ορίστε. Κοιτάξτε. Συμφωνώ απόλυτα με την άποψη του Πρόεδρου. Αυτό είναι ακριβώς το οποίο και εμείς ως παράταξη θέλουμε να συμβεί στον τόπο μας. Θα πρέπει το λιμάνι οπωσδήποτε να ξεβαζωθεί, γιατί δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους χρήστες του και κυρίως στους μόνιμους κατοίκους και τους ψαράδες της περιοχής. Ναι. Κύριε Γρηγιονάκη, να μην τα επαναλάβουμε, σας παρακαλώ, ναι. Να μην πούμε τα αυτονόητα. Είναι αυτονόητο πράγμα ξεβάζοντας το λιμάνι. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι θα γίνει από εκεί και μετά. Ο Δήμος βρήκε το οικόπεδο ώστε να αναποτεθεί η άμμος. Ο Δήμος, και χωρίς να θέλω να αντιπαρατεθώ με τον κύριο Δήμαρχο, είναι εκείνος ο οποίος με τη σειρά του βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Και αντί για να κάνουμε τις απαιτούμενες τι θα προτείνατε, να κινητοποιήσουμε τον κόσμο στο κάτω-κάτω για αυτό που συμβαίνει, για τις παραλίες μας. Θεωρώ αδιανόητο ο Δήμος Βιάννου να έχει αναθέσει μελέτες πολλών χιλιάδων ευρώ ακτομηχανικής για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Να χρειάζεται αύριο μια χρηματοδότηση, γενναία χρηματοδότηση από την πολιτεία της τάξης των 2-3 εκατομμυρίων ευρώ για να φέρουμε άμμο, και την άμμο η οποία βρίσκεται ήδη συγκεντρωμένη κάπου στην αμμοπαγίδα την οποία ο κύριος Δήμαρχος λέει, να μην μπορούμε να τη διαχειριστούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να τη στρώσουμε σε παραλία. Και αυτή τη στιγμή κύριε Ψηλάκη υπάρχει ένα παραλιακό μέτωπο στην περιοχή του Καστρίου κάπου, το οποίο είναι περισσότερο από ένα χιλιόμετρο, το οποίο ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει μπάνιο. Εμείς πώς θα αναπτύξουμε, πώς θα αξιοποιήσουμε τις παραλίες μας τουριστικά και πώς θα τις διαχειριστούμε με αυτόν ακριβώς τον τρόπο? Το ερώτημα αυτό που καταλαβαίνω ότι το απευθύνεται γενικότερα, γιατί όπως βλέπω το ζήτημα είναι περίπλοκο και εμπλέκονται φορείς του δημοσίου και εμπλέκονται δηλαδή από εκεί και μετά τα ψηλά γράμματα του νόμου. Δεν έχετε δικαίωμα να κάνετε τίποτα, απλά τα πράγματα. Επομένως θα δημοπρατηθεί για να πληρωθεί, να αποπληρωθούν τα δάνεια των Τροϊκανών. Έτσι. Ναι, κύριε Ψηλάκη. Κύριε Ψηλάκη. Παρακαλώ. Ποιος είναι τώρα? Ο Δήμαρχος. Ναι, ορίστε Δήμαρχε. Να πούμε ότι η διαδικασία αυτή έχει γίνει στο λιμάνι του Τσούτσουρα εδώ και δύο μήνες. Και η άμμος δεν πήγε στην παραλία, αλλά μαζεύτηκε εκεί σε ένα οικόπεδο και παραμένει να ογκομετρηθεί. Και όπως σας είπα, εγώ ζήτησα να μπει κατά μήκος της παραλίας, όπως γινόταν και όπως το κάναμε μέχρι παλαιότερα.
Τώρα, σας είπα ότι η φτημαρχή δεν επιτρέπει, εμείς είμαστε... Ωραία, αυτό το είπαμε, δήμαρχε, ένα λεπτό, το είπαμε, το είπε και ο πρόεδρος από το Χόνδρο, το λέει και ο κ. Κερουνάκης, όλοι συμφωνούνε, αλλά από εκεί και μετά τι θα γίνει, το ζήτημα είναι εκεί, συμφωνείτε όλοι, εσείς συμφωνείτε. Ο κύριος Πράς δεν εμφανίζεται, δεν ξέρω, από εκεί μετά τι γίνεται. Κύριε Ψηλάκη, να πει, εγώ ο πρόεδρος είμαι. Ναι. Όλη η ιστορία είναι η στρατική υπηρεσία, αυτή μας απειλάει. Ότι αν κάνετε βάλτε άμμο και αν και αν και αν, θα πάτε σε γελέα, διότι ο νόμος είναι αυτός, εγώ το νόμο εδώ και τι λέει κύριε Ψωδουλάκη, λέω. Θα σταματήσω έργο, δεν μπορούμε, δεν γίνεται. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, απευθυνθήκατε στον γενικό γραμματέα της αποικιωτωμένης διοίκησης. Όχι, δεν πήγα. Γιατί δεν πάτε σε αυτά τα θέματα, γιατί δεν πάτε στον κύριο Ροκαδάκη να πάρει θέση για το πρόβλημα. Επιτέλους, δηλαδή, αυτή η κλιματική υπηρεσία. Θα πάω εκεί, θα πάω και στην όλη. Θα πάω τώρα, θα πάω και στην όλη. Πάω, είμαι για αυτή τη δουλειά, ήθελα να το κάνω. Καλά κάνει και τρέχει ο πρόεδρος Μανώλη. Καλά κάνει και τρέχει. Βεβαίως, πολύ καλά κάνει και μπράβο του. Αλλά εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Κρυονάκη στο εξής, ότι δεν θα έπρεπε να ενημερωθούν οι φορείς περιοχής για αυτό το ενδεχόμενο και να έχει υπάρξει μια κινητοποίηση. Λοιπόν, Μανώλη, για να μην έρχονται εκ των υστέρων να ψάχνουμε να βρούμε τον αίτιο και το αιτιατό. Να σε παρακαλέσω να ακούσουμε τηλέφωνο ακόμα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Κύριε Ψηλάκη, είμαι ο Θεοδωσάκης, ο Νίκος, Δημοτικός Σύμβουλος της περιοχής. Ναι. Και εγώ ήθελα να πω με τη σειρά μου ότι δεν πρέπει να φύγει ούτε ένα σκοπό. Εντάξει, αυτό το έχουμε πει, το συμφωνούν όλοι. Θέλω να σας πω το εξής. Διάβαζα προχερού ένα κείμενο που έλεγε, ας πούμε, για κάποιο νησί με ωραίες παραλίες, εκτός Ελλάδος βέβαια, το οποίο απαγόρευα στους λόμενους να φύγουν από την παραλία εάν δεν ξεπλύνουν τα πόδια τους, ούτως ώστε να μην φύγει ούτε ένας κόκκος άμος από την παραλία. Εμείς λοιπόν τον βγάζουμε και τον πετάμε ή τον πουλάμε. Όλο τον καιρό το δημόσιο, η κτηματική υπηρεσία έλεγε πού θα βρούμε χώρο να τον αποδέσουμε. Έτσι. Σας λέω λοιπόν ότι δυτικά του λιμανιού υπάρχει μια πολύ μεγάλη έκταση που μπορεί να στρωθεί εκεί πέρα αρκετές... Κύριε Θεοδωσάκη, το είπαν όλοι οι προηγούμενοι αυτό, αλλά δεν επιτρέπεται να γίνει. Ακούσατε, θα επέμβει ο εισαγγελέας. Να σταματήσει, δεν ξέρω τι θα κάνουμε, δεν πρέπει να φύγει όμως. Το τι θα κάνετε εγώ δεν μπορώ να το υποδείξω, δυστυχώς. Και ούτε ο φίλος μου ο Ανώλης ο Σπανάκης, ας το ψάξουν οι δημοτικοί άρχοντες εκεί, στον οποίο την αρμοδιότητα δεν είναι, αλλά ας κάνουν ό,τι κινήσεις μπορούν με... Κύριε Ψηλάκη, εμείς δεν έχουμε σαν σε εγώ προσωπικά σαν σύμβουλος και ο πρόεδρος και ο... Λοιπόν, επειδή όμως δεν έχω άλλο χρόνο, θα παρακαλούσα, αν προκύψει κάτι... Αν προκύψει κάτι, κύριε Δήμαρχε, ποιος μιλάει τώρα δεν ξέρω. Δήμαρχε, περιμένετε. Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα τους ακούμε μετά αμέσως. Ράδιο Κρήτη 101,5. Για μισό λεπτό, πάμε στον κύριο Πρά. Είπα, τον παρακάλεσα να βγει να μας πει τι γίνεται και να μας δώσει την άποψή του. Κύριε Πρά, ορίστε. Καλημέρα, ευχαριστώ με πήρατε. Να σας πω λοιπόν ότι δυστυχώς και η διαδικασία φαντάζομαι ότι την έχετε εξηγήσει είναι έτσι όπως την έχετε εξηγήσει. Δηλαδή, ο τελευταίος νόμος ορίζει μια συγκεκριμένη διαδικασία που να ακολουθηθεί και αυτή είναι ότι θα πρέπει σε σχέση με το εν λόγω λιμάνι ο Δήμος που έχει αναλάβει την ευθύνη να προσδιορίσει σχετικό οικόπεδο που θα φυλαχτεί άμμο και συνέχεια η εκτιματική υπηρεσία του Δημοσίου θα τη βγάλει στη δημοπρασία. Αυτό. Αυτό είναι η διαδικασία του νόμου, ναι, βεβαίως. Δηλαδή, κύριε Πρά, θα μείνουν οι περιοχές χωρίς να έχουν ένα ψυχάλι που λέμε άμμο, Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξέρω αν η περιοχή θα μείνουν χωρίς ψυχάλι άμμο, ούτε εγώ μπορώ να σας πω ότι συμφωνώ με τη διαδικασία, αλλά παρά τα αυτά είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε τον νόμο. Διαφορετικά δεν μπορούσε να γίνει διαδικασία καθόλου. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα που κάποιος μπορεί να το ζητήσει εκτενώς. Σας εξηγώ ποια είναι η όλη σχετική διαδικασία. Έχει γίνει και σε άλλα λιμάνια, δεν είναι μόνο το λιμάνι του που αναφέρεται. Είναι Τίδρο, Κερατόκαβο, Άρβη και σε άλλα λιμάνια Ευαστρικός που... Εγώ ήθελα να πείτε τώρα την άποψή σας ακόμα διότι... Ακόμα και στο κομμάτι πέρα από όλα αυτά. Του Ρακλείου. Η άποψή μου κύριε είναι ότι και σλάκι είναι ότι πρέπει να αξιοποιούμε κάθε στιγμή γη σε αυτό το τόπο. Είναι γεγονός αυτό. Παρά τα αυτά όμως, σας επαναλαμβάνω ότι η διαδικασία που έχει οριστεί και η εκτιματική υπηρεσία επιβάλλει είναι αυτή. Δηλαδή θα μείνουν οι παραλίες αυτές χωρίς... Οι παραλίες αυτές δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή... Μα ούτε τώρα είχαν άμμο. Γιατί άμμος γίνει από ένα λιμανάκι μέσα το οποίο έχει έρθει άμμος απ' έξω. Δεν ήταν ότι πήραμε από κάπου από τη λιμανάδα από την παραλία για να τη, τη βγάζουμε. Είναι το λιμανάκι μέσα, έτσι. Σε αυτό είναι μια ιστορία πολλών χρόνων. Δυστυχώς, όπως ξέρετε,
και προσπαθούμε να βοηθήσουμε με τον καλύτερο τρόπο που μπορούμε. Ναι, αλλά με τον τρόπο αυτό δεν βοηθάει κανένας. Δηλαδή, όταν παίρνει κανείς την άμμο από μια περιοχή και την, πηγαίνει να την δημοπρατήσει, δεν ξέρω τι να την κάνει, αυτό σημαίνει ότι αμέσως μετά την επόμενη χρονιά θα τα ξαναπάρει και αλλιά μου, την επόμενη θα ξαναπάρει και αλλιά μου και τελείωσε. Κύριε Ψηλάκη, βεβαίως έχετε δίκιο. Αυτό σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι που λέτε να έχετε δίκιο, γιατί δεν μπορεί να εφαρμόζεται παντού αυτό. Αλλά ο νομοθέτης αυτή την απόφαση έχει βγάλει. Σας λέω, ας πούμε, το παράδειγμα του λιμανιού του Ηρακλείου, που θα ετοιμάζουμε και έχουμε ήδη προχωρήσει μια διαδικασία από άμμος και του λιμανιού του Ηρακλείου, η οποία η διαδικασία να είναι πιο συγκεκριμένη τριών κατηγοριών, να ξέρετε. Είναι η κατηγορία η οποία, για μου είναι καλή και η διαδικασία που ακολουθεί αυτή, η μεσαία κατηγορία που αποτίθεται σε μια απόσταση από τον σημείο το οποίο το παίρνει, δηλαδή 5 μίλια νομίζω μέσα στα... Τι είπα πει μεσαία κατηγορία, αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ. Ορίστε. Τι είπα πει μεσαία κατηγορία. Η μεσαία κατηγορία σημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά είναι τέτοια που δεν επιτρέπεται να δημοπρατηθεί. Κοιτάξτε, δυστυχώς έχω το άρθρο αυτή τη στιγμή ρόλο. Να σας πω τι είναι ο νόμος. Δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω. Δεν συμφωνώ, ούτε με βρίσκει. Εντάξει, κύριε Βράδυ, εντάξει. Τι να σας πω. Για μισό λεπτό, παρακαλώ, μην κλείσετε. Πάμε σε ένα τηλέφωνο πάλι. Παρακαλώ. Ναι. Έχουμε την γραμμή, Δημήτρη. Ναι, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Είμαι κι εγώ μία κάτοικος της Βιάννου. Έχω μεγαλώσει στον Γερατόκαμπο από τα παιδικά μου χρόνια. Θα παρακαλούσα τους όλους τους ηθήνοντες και τους εμπλεκόμενους φορείς να λάβουν γνώση από τα άλμπουμ και τις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει το πριν και το τώρα του Γερατοκάμπου. Τότε θα δικαιώσουν όλους αυτούς, τον κύριο Σπανάκη, τον δήμαρχο, τον κύριο Γρυγιονάκη, όλους αυτούς τους χωριανούς μου με τα λόγια που λένε. Δηλαδή ο κύριος Μπρά από τη σκοπιά του μιλάει, εντάξει, η κτηματική υπηρεσία, δεν ξέρω, οι εμπλεκόμενοι φορείς. Μα έτσι, έτσι, να το πιο ρεαλιστικά, έτσι είναι όλα, όλα είναι εντάξει. Έχουν αποκόψει από τις θάλασσές μας, από τον ωραίο μας Γερατόκαμπο. Όπως βλέπετε, κανένας δεν έχει ευθύνη. Σας ευχαριστώ πολύ, κανένας. Γιατί απλώς υπάρχει ένας μπαμπούλας που λέγεται νόμος, αλλά δεν ρωτήσαμε ποτέ ποιος ψηφίζει αυτούς τους νόμους. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τον κύριο Μπράδε περιττό το κρατάω. Εκτός αν θέλει κάτι να το ρωτήσει ο κύριος ο Μανώλης ο Σπανάκης, ίσως. Κύριε Ψηλάκη. Έχει κλείσει η γραμμή του Μανώλη. Ποιος είναι στη γραμμή τώρα. Ναι, ποιος είναι στη γραμμή. Κύριε Ψηλάκη. Ναι, ορίστε. Κύριε Ψηλάκη, εγώ θα ήθελα, γιατί έχουμε και Οικονομική Επιτροπή στο Δήμο και δυστυχώς θα πρέπει να σας αφήσω. Θα ήθελα να ενημερώσω τον κόσμο ότι το βράδυ έχουμε δημοτικό συμβούλιο. Ήσουμε, αν και δεν είναι θέμα στην ημερήσια διάταξη, να εισαχθεί ως έκτακτο θέμα στην ημερήσια διάταξη, ως έκτακτο θέμα στο δημοτικό συμβούλιο. Θα ήθελα να γνωρίζει ο κόσμος να έρθει στο δημοτικό συμβούλιο, να πιέσουμε, να βγει ένα κοινό τουλάχιστον ψήφισμα να κοινωθεί. Και να κοιτάξουμε με ποιο τρόπο θα δραστηριοποιηθούμε όλοι μας. Γιατί βλέπω ότι κανένας εν τέλει δεν διαφωνεί. Κύριε Γρηγοράκη, κανένας δεν διαφωνεί. Λάθος χειρισμοί το παρελθόν. Τώρα θα πρέπει όμως να δούμε με καλύτερο τρόπο το πώς θα διαχειριζόμαστε τέτοιου είδους καταστάσεις οι οποίες μας φέρνουν να καταστρέφουμε τον ίδιο τον τόπο μας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Όπως καταλαβαίνετε, κύριε Γρηλιονάκη, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί πάντα υπάρχει κάποιος αόρατος εχθρός της κοινωνίας. Όλοι αυτοί οι οποίοι ψηφίσουν νόμους, κανένας δεν θα βγει να εξηγήσει ούτε στους Γιαννίτες, ούτε σε κανέναν άλλον, γιατί απορφανίζουμε τις θάλασσές μας, γιατί πρέπει όλα να είναι αντικείμενα εμπορίου, γιατί πρέπει να απογυμνώσουμε τον κάθε κερατόκαμπο ή τον κάθε τσουτσούρα. Κανείς δεν θα εξηγήσει. Συμφωνούν όλοι, αλλά η δουλειά θα γίνει μια χαρά. Καταλάβατε. Συμφωνούμε όλοι, αλλά κάποιοι όμως αναλαμβάνουν την ευθύνη και το βαρύ έργο, ώστε να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Να δούμε πώς από μόνοι μας. Ωραία. Επειδή είστε... μπορούμε να διεκδικήσουμε πράγματα για τον εαυτό μας. Ωραία, επειδή είστε αντιπολίτευση. Που οι άλλοι δεν κάνουν για μας. Επειδή είστε αντιπολίτευση. Πείτε μου τι θα προτείνατε να κάνετε. Ένα ψήφισμα, καταλαβαίνετε ότι κάποιος θα το πάρει να το οριοθετήσει στον κάδο των αχρήστων. Το ξέρετε πολύ καλά. Κοιτάξτε. Δεν είναι μόνο ένα ψήφισμα. Με ένα ψήφισμα, στο οποίο αντιδρά όλη η κοινωνία μιας περιοχής, έχει διαφορετική βαρύτητα από ένα χαρτί απλό, το οποίο μπορεί να στείλει ένας δήμαρχος
και όπως μας αναφέρει ο κύριος Μπαριτάκης. Κύριε Γρυλιονάκη, με συγχωρείτε, να σας απαντήσω σε αυτό. Έτσι, με πολύ αγάπη, ότι ναι, έχετε δίκιο λέγοντας ότι έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα. Αλλά έχει βαρύτητα όταν υπάρχουν οι συνθήκες αυτές και υπάρχει η ευαισθησία και η πολιτική και η κοινωνική. Αλλιώς θα σας πετάξουν στο καλάθι και από εκεί μετά. Κοιτάξτε, το λιμάνι αυτό έχει παραχωρηθεί στον Όλη από το Δήμο Βιάννου. Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν. Ναι. Θα μπορούσε να τη διαχειρίζετε, θα μπορούσε την κατάσταση αυτή να τη διαχειρίζετε ο Δήμος Βιάννου. Παραχωρήθηκε και πριν από πολλά, από αρκετά χρόνια, από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Να αναλάβουμε εμείς τη διαχείριση των λιμανιών μας, με το οποιοδήποτε κόστος. Επιτέλους θα πρέπει να βάλουμε, αν δεν μπορούμε τον άλλο, είναι το β' τρόπο, θα μπορέσουμε το γάμος. Περιμένετε. Ναι, κύριε Μπράτη, θέλετε. Κύριε Μπράτη, λέτε. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, γιατί πρέπει να είμαστε ακριβολόγοι σε αυτό που λέμε. Δυστυχώς τα λιμάνια και του Ζωκέρ και του Αδόκαμου είναι τα λεγόμενα ορφανά λιμάνια. Έχει υπάρξει μια πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν έχει παραχωρηθεί τον Όλη. Για να έρθει κάτι, τον Όλη πρέπει να σχηματιστεί για αυτή ζώνη. Υπάρχουν αρκετά θέματα και προβλήματα. Το έργο είναι μητελέσει εκεί και δεν γι' αυτό υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα, όχι μόνο εκεί, σε πολλά σημεία τη Κρήτη και τη υπόλοιπη Ελλάδο. Και αυτό που μπορώ να σα πω εγώ στην πληροφορία, που αν δεν θυμάμαι κιόλα απ' έξω, για να διορθωθεί το έργο περίπου 2,5 εκατομμύρια. Δεν τα έχει να τα διαθέσει. 2,5 εκατομμύρια για να κάνουν τι? Για να τελειώσει το έργο. Δεν το έργο αυτό είναι μητελέσει. Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους. Μακάρι να κινητοποιηθεί η κοινωνία τοπική. Ορίστε, ποιος είναι ο τελευταίος, παρακαλώ. Να κλείσετε. Είναι ψέματα αυτά που είπε ο κ. Λιονάκης. Δεν υπάρχει. Τα λιμάνια ποτέ δεν ήταν στο Δήμο, ούτε της Άρδης, ούτε του Καστρίου. Τα λιμάνια, όπως είπε ο κ. Βράς, είναι ορφανά λιμάνια. Προοδευτηθήκαν και κατασκευαστήκαν από το ελληνικό δημόσιο χωρίς να υπάρξει ποτέ φορέα διαχείρισης. Και μάλιστα υπάρχουν θέματα που δεν έχουν παραγγελθεί τα λιμάνια αυτά μέχρι σήμερα. Κύριε Δήμαρχε, να μου επιτρέψετε να πω κάτι εγώ. Ότι είναι δυστυχώς μια ορφανή κοινωνία. Αυτό είναι. Μια ορφανή κοινωνία. Όπου τα προβλήματα. Ακούστε με λίγο. Τα πολύ σοβαρά τα έχουμε για να τρογωνόμαστε μεταξύ μας. Και ότι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν το πρόβλημα, όπως είπε πολύ καλά ο Μανώλης, ο Σπανάκης, βγάζουν την ουρά τους πάντα απ' έξω. Κανείς δεν τους ψάχνει, κανείς δεν τους ρωτάει και μόνο ψηφίζουν νόμους οι οποίοι έχουν ένα καθαρά αντιλαϊκό χαρακτήρα. Δεν μπορείς να βγάζεις την άμμο και να την πουλάς. Και να την πουλάς από μια περιοχή, δεν πηγαίνεις κάπου αλλού και αύριο μεθαύριο να μην έχει ούτε σταγόνα. Καλά λένε οι άνθρωποι. Έχουν δίκιο, όλοι. Όλοι έχουν δίκιο. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτοί που δημιουργούν το πρόβλημα δυστυχώς δεν υπάρχουν. Είναι αόρατοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς προσπαθούμε εδώ πέρα μόνοι μας για τον τόπο μας χωρίς να έχουμε δυστυχώς τη στήριξη από κανένα. Αυτή είναι η ουσία που εμείς περνάμε όλα αυτά τα θέματα καθημερινά χωρίς να έχουμε τη βοήθεια και τη συνδρομή κανείς φορέα. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ.